Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια πραγματοποιήθηκε η τελική φάση της διακρατικής τακτικής άσκησης μεταστρατευμάτων Ολυμπιακής Συνεργασία 23 στο πεδίο βολής Πετροχωρίου Ξάνθης με τη συμμετοχή πέραν των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας, χερσαίων δυνάμεων από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γαλλία, Κυπριακή Δημοκρατία, Βουλγαρία και Γεωργία. Ο Υπουργός Νίκος Δένδιας επέλεξε να μεταβεί στην Ξάνθη παρά το γεγονός ότι σήμερα ήταν προγραμματισμένη η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, όπου τον εκπροσώπησε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος. Η παρουσία του Νίκου Δένδια στο Πετροχώρι αποτελεί βεβαίως και μια έμεση πλην σαφή τοποθέτηση πάνω σε όλα όσα ακούγονται τις τελευταίες εβδομάδες από την τουρκική πλευρά περί μειονότητας. Καλούμαστε να διαχειριστούμε μια ιδιαίτερη ατζέντα προκλήσεων υβριδικών απειλών προβλημάτων. Μια ατζέντα αναθεωρητισμού. Και ο αναθεωρητισμός δεν αποτελεί απειλή μόνο για την ασφάλεια των κρατών. Απειλεί και την ίδια την ευμάρεια των πολιτών και των κοινωνιών. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε έτοιμοι και ισχυροί για να τον αντιμετωπίσουμε μαζί. Το παρόν έδωσαν ακόμη παρατηρητές από την Αίγυπτο, την Αλβανία, την Αρμενία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Ινδία, την Κυπριακή Δημοκρατία, τη Ρουμανία και τη Σαουδική Αραβία. Τη Γαλλική Δημοκρατία εκπροσώπησε η πρέσβη στην Ελλάδα. Οι απειλές που αντιμετωπίζουμε είναι σύνθετες. Ο αναθεωρητισμός έχει πάλι σηκώσει κεφάλι και καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις απειλές μόνη της. Η παρουσία όλων αυτών των χωρών εδώ στη Θράκη αποδεικνύει το διευρυμένο ρόλο που έχει αποκτήσει η πατρίδα μας, η Ελλάδα, στο πλαίσιο της συμμαχίας και της υπεράσπισης των κοινών μας αξιών και αρχών.